Συγχωρείτε. Ναι, δεν ξέρω τι. Στο άγγραμμα τόσο του Υιού, του Πνεύματος Αγίου, Βασιλεύς Ουράνιε, παράκτη, το πνεύμα της Αμυθίας, ο Παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εν θέλει και σύνος εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον εν καθέρισον εξ αρισμών. Αμήν. Να αναδύσουμε. Έχουμε παραγγελία, μάλλον εντολή από τον Κύριο τον ίδιο, να ανοίγουμε τη γραφή, τη μεγάλη γραφή. Και όχι απλώς να την προσκερνάμε, αλλά να τη μελετάμε. Και αν τη μελετάμε την Αγία Γραφή με τις προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τη μελετάμε, τότε μέσα από τη Γραφή ξεπηδάει το πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πριν από τον Κύριό μας, ο Δαβίδ εν πνεύματι Αγίου, φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο, γράφει στον πρώτο ψαλμό, «Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλίας εγών». Να εξηγήσουμε. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που δεν βρέθηκε ανάμεσα σε ασεβείς ανθρώπους, σε τέτοιους ασεβείς που να αρνούνται τον ίδιο τον Θεό και να λέγουν βλάσφημα λόγια κατά της θεότητας. Μακάριος λοιπόν ανήρ όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη, και δεν στάθηκε καθόλου εκεί που μαζεύονται οι αμαρτωλοί. Άλλο ασεβείς που αρνεί τον Θεό, άλλο αμαρτωλός που αμαρτάνει η γνώση του, και άλλο ο αμαρτωλός που πέφτει στην αμαρτία επειδή είναι άνθρωπος. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο που αναφέρουμε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που δεν αγγίζει καθόλου σε αυτά, είναι μακάριος, είναι ευτυχισμένος. Αλλά προσθέτει παρακάτω. Λέει, για να το καταλάβουμε, η Αγία Γραφή, έκλεινον από κακού, βλέπει μπροστά στα μάτια σου να γίνεται το κακό. Εσύ στρίψε τα νότα σου, την πλάτη σου στο κακό και φύγε. Όταν λέει λοιπόν αυτός που δεν βάδισε ανάμεσα σε ασεβείς, σε αμαρτωλούς και λοιπά, αυτό κάνει, γυρίσει την πλάτη του. Και στη συνέχεια λέει, αφού γυρίσει την πλάτη σου, δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά να κάνεις και το καλό. Έκλεινον από κακού και πείσον αγαθόν. Και κάνει το αγαθό. Λοιπόν, σίγουρα δεν συμβαίνει αυτό σε εμάς, αλλά συμπληρώνει η Αγία Γραφή. Αλλοί εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού. Αλλά μέσα στο νόμο του Κυρίου να έχουμε στραμμένη όλη τη θέλησή μας, γιατί, θα το συνεχίσουμε, λέει λοιπόν, αλλοί εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού και στο νόμο του Κυρίου μελετήσει ημέρας και νυχτός. Προτρέπει εδώ λοιπόν να μελετάμε μέρα και νύχτα το νόμο του. Θα πείτε, είμαστε εργαζόμενοι, οτιδήποτε, όποια άλλη προθυμία, δουλειές κάνουμε, μα ο νόμος του Θεού, ο γραπτός, μεταφέρεται και στο νου. Να τον έχεις στο νου σου και στην καρδιά σου και να τον αντλείς από εκεί. Όταν πορεύεσαι στον δρόμο σου, όταν εργάζεσαι στην εργασία σου.
να τον έχεις λοιπόν ημέρας και νυχτός στο νου σου και προπαντός ο νόμος σου Κύριε, λέει ο Δαβίδ, μελέτη μου εστί. Ο νόμος σου είναι μελέτη μου. Νόμος του Κυρίου λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο. Εδώ είναι ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Οι γραφές, οι επιστολές και η Αποκάλυψη. Αυτό μας παραγγέλει να το διαβάζουμε. Γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται να γνωρίσουμε τον Χριστό. Ποιος, τι είναι ο Χριστός. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια, η μία και η μοναδική, δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Είναι η αυτοαλήθεια. Λοιπόν, γνώσεστε, να μάθετε, να γνωρίσετε αυτός, συμπιτωγνώσετε, την αλήθεια που είναι ο Χριστός και η αλήθεια θα σας λύσει από τα δεσμά που έχετε και ελευθερώσει εμάς. Μιλάει η Γραφή ότι αυτός που δεν μελετάει είναι δεμένος, χειροπόδαρα, και ότι χρειάζεται να λυθεί από τα δεσμά που έχει. Είμαι ελεύθερος, κάνω ό,τι θέλω. Βασίλη, κάνει ό,τι θέλει. Για πες κάτι, κάνει ό,τι θέλει αυτός που... Ας πούμε, θέλει, είναι ελεύθερος. Τα ξέρει όλα. Όχι, είναι ελεύθερος. Ποιος αυτός. Ναι. Δεν μέλεσαι. Ε. Αυτός που μελετάει. Όχι, αυτός που λέει είμαι ελεύθερος, κάνω ό,τι θέλω. Α, η ελευθερία ο Θεός την έδωσε. Τα ξέρει όλα. Όχι, ούτε αυτός. Δεν είναι μόνο ελεύθερος, αλλά δεμένος εφόρου ζωής. Εφόσον θέλει. Εφόσον θέλει. Εφόσον θέλει. Μάλιστα. Είναι δεμένος. Γι' αυτό λέει γνώσεστε, γνώσεστε. Διαβάστε. Την αλήθεια. Διαβάστε και θα μάθετε την αλήθεια. Και η αλήθεια θα σας λύσει και τα χέρια και τα πόδια και το μυαλό προπαντός. Γιατί εκεί είναι τα δεσμά και δεν είναι πουθενά αλλού. Το σκότος, λέει ο Χριστός, ήρθε στον κόσμο για να λύσει τους σκλάβους, το λέω σε γλώσσα χειροπιαστή την ερμηνεία, να διώξει τα σκοτάδια που υπάρχουν στο νου, λέει εκεί η Γραφή, και τις ενσκότη και σκιά καθημένης και τις ενσκότη και σε εκείνους που είναι στο σκοτάδι και τη σκιά του θανάτου και κάθονται, φως ανέτειλε. Και το φως που ανέτειλε είναι ο Χριστός. Τώρα, ερχόμαστε σε κάτι άλλο. Είναι παραγγελία σαφής η μελέτη των γραφών. Με τη μελέτη λοιπόν φτάνουμε στη γνώση του Χριστού. Χωρίς μελέτη είμαστε στο σκοτάδι. Ένα ερώτημα, και σας δίνω το λόγο εσάς το ερώτημα αυτό. Τι άραγε να συμβαίνει, τι άραγε να συμβαίνει σε εκείνον που μένει στο σκοτάδι. Έχει το δικαίωμα να ισχυρίζεται ότι είναι χριστιανός. Ερώτημα είναι αυτό. Έχετε το δικαίωμα να λέει ότι είμαι ο καλύτερος του κόσμου. Θα πεις κάτι, Παναγιώτη. Διαγνώμη, πες μια γνώμη. Δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά σίγουρα δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Ειδικά όταν δεν έχει το γλώθι σε αυτόν. Δεν μπορεί να λέει ότι είμαι χριστιανός. Δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή που δεν ασχολείται με το θέλημα του Θεού, που δεν σωτηρεί το θέλημα του Θεού. Ναι, τελείωσε. Εντάξει, όμως αυτοί που είναι τέτοιοι λένε ότι εγώ τα ξέρω όλα, τι είναι για να πανταπούν. Δικαιολογημένοι. Δικαιολογημένοι. Αυτό που είπα προηγουμένως. Να σου κάνω ένα ερώτημα. Ένα παλικαράκι έχει διάλογο με σένα. Διάλογο μαζί σου. Και εσύ έχεις περάσει τη ζωή και τη γνωρίζεις και αυτό σου μιλάει για εκείνα που γνωρίζεις και που δεν τα έχει δει με τα μάτια του. Είναι δικαιολογημένο.
που σου λέει τα ξέρω και μην μου λες τίποτα. Ναι, ναι. Δικαιολογημένο είναι. Έτσι πάει το πράγμα. Δηλαδή, οι αγνώμοντες, αυτοί που έχουν την άγνοια, την έχουν μόνο και μόνο επειδή θέλουν να βρίσκονται στο σκοτάδι. Να έχουν, όπως λέει ο λαός, το άλοθη. Ξέρετε τι σημαίνει το άλοθη? Ναι, δηλαδή μπορώ να κάνω ό,τι θέλω αφού δεν υπάρχουν. Και το φως το έχουν μόνο αυτοί με το μυαλό τους, όχι τίποτα άλλο παραπάνω. Ό,τι λέει το μυαλό. Λοιπόν. Και λένε δεν μπορώ, δεν λένε δεν θέλω. Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ναι. Αλλά υπάρχουν τόσα μπορώ που τους ανατρέπουν. Όχι, και λένε καλά. Εσύ λέει πήγες και έμαθες και 5 γράμματα. Εγώ πού να μάθω, λέει. Ναι. Του λέω να μετρηθούμε στις τάξεις που πήγαμε. Λοιπόν. Και πότε πήγαμε. Να έρθουμε πέρα στο θέμα, σωστά. Λέει λοιπόν. Λέει λοιπόν. Ζούμε σε μια εποχή τώρα, έρχομαστε στο όνομα του Θεού. Να πάρουμε μια απάντηση σε ορισμένα πράγματα που τα περνάμε. Βλέπουμε μια κοινωνία μέσα στην ακαταστασία. Μέσα στην έλλειψη ηθικής τάξεως. Μέσα στην αδικία και στην παρανομία. Μέσα στην πορνεία και στην ηχεία. Μέσα σε όλα, ειδικά μιλάω, τα πάθη, τα σαρκικά. Αυτά αποτρέπουν στην ουσία τον άνθρωπο από την αγάπη στο Θεό. Αυτά τον απομακρύνουν. Να δούμε τι μας λέει η Γραφή και να πούμε τα επόμενα. Ρωτάει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος σε ένα κομμάτι. Πόθεν πόλεμοι και μάχε, θα εξηγήσω, από πού προέρχονται οι πόλεμοι και οι μάχες. Ανάμεταξύ σας τσακώνεται ο ένας με τον άλλον, βγάζουν τα μάτια, σκοτώνονται. Και απαντάει, ουκ εντεύθεν εκ των ειδωνών ημών δεν προξενούνται οι μάχες, δηλαδή θα λέγαμε ανάμεταξύ των ανθρώπων οι τσακωμοί, δεν προέρχονται εκ των ειδωνών ημών, από τις ειδονές μες τις οποίες ζείτε. Στην απλή γλώσσα, από την καλοπέρασή σας δεν καταλαβαίνετε ότι ξεπηδάνε μέσα οι επιθυμίες των ειδωνών και θέλουν ικανοποίηση. Αυτή είναι αμαρτία. Θέλουν ικανοποίηση και επειδή έχουμε την αντίληψη ότι δεν ικανοποιούνται, από εκεί πέρα αρχίζει η φιλαυτία και ο εγωισμός και η τσακωμή. Λοιπόν, εκ των ειδωνών ημών, από τις ειδονές μας, τις απολαύσεις μας, ειδονή εδώ σημαίνει απόλαυση πάντως αγαθού. Λέγει, τώρα το λέει μάλλον ο Άγιος Μάξιμος, ένας πατέρας, μάλλον ο Άγιος Μάξιμος είναι, αναφέρει το εξής, ότι τα αγαθά, τα άπλωσε ο Θεός, για να παίρνεις από αυτά όσα έχεις ανάγκη. Αν πάρεις παραπάνω, κάνεις παράχρηση, δηλαδή χρήση παραπάνω και είναι εις βάρος σου. Εμείς λοιπόν τα αγαθά τα ζητάμε να τα έχουμε πολλαπλάσια από εκείνα που έχουμε αναγκαία. Λέει ακόμα ο αδελφός Ιάκωβος, το λέει μάλλον, ότι ο Απόστολος Παύλος, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, όταν έχουμε, λέει, τροφές και ρούχα να σκεπαζόμαστε,
εννοείται και το σπίτι υπάρχει, έτσι δεν είναι. Τούτης αρκεστισόμεθα, τούτης σε αυτά να είμαστε ικανοποιημένοι και να μας είναι αρκετά, εφόσον έχουμε να φάμε και να σκευαστούμε, να μην κρυώνουμε, να σφάει το κρύο. Λοιπόν, απορρίπτει η γραφή τον πλεονασμό. Άρα το πλέον έχει, όταν έχεις παραπάνω, λέει, έχει το Κύριος και λέει, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε όλοι μας, αλλά μας λείπει εφαρμογή, έχεις κόστα δύο, δώσε το ένα, δώσε το ένα, απλοποιεί η γραφή. Ναι, αλλά ο παπάς είπε όχι για μας. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ναι. Λέει, δώσε το ένα, προσέξτε. Δεν είναι τι θα κάνει ο άλλος. Το λέει σε μένα η γραφή, δεν το λέει στον άλλον, ε. Δώσε το ένα. Υπάρχει ένα δεν μπορώ. Το είπε ο αδερφός. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, ε. Ναι. Υπάρχει δεν θέλω. Ποτέ ο άνθρωπος, ποτέ ο άνθρωπος, το πω άλλη μια φορά, ποτέ ο άνθρωπος δεν θα φτάσει να καταλάβει τι λέει η γραφή, εάν δεν φύγει από το δεν μπορώ, από το δεν μπορώ να το κάνω και δεν πάει στην πράξη. Καμία μα καμία αξία δεν έχει να μελετάει ο Κώστας ο Δάμ την Αγία Γραφή για να τη μάθει και να μην εφαρμόζει τίποτα. Γιατί κοιτάξτε στο όρος που προσευχήθηκε ο Κύριος, σαραντάρι. Λέγει σαραντάρι, σαραντάρι όρος. Ο Κύριος γύστεψε και τον είδε να πεινάει πολύ τον Κύριο ο πειρασμός. Και τι του είπε, δεν του είπε, σου λέω εγώ τι θα κάνεις, αλλά κοίταξε τι λέει η Αγία Γραφή. Δεν ήξερε την Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή, του το είπε ο διάβολος στην Αγία Γραφή. Υπέ είναι αλήθη, ούτε άρτη γέρονται. Πες να γίνουν πέτρες ψωμί και θα γίνουν ψωμί να φας, θα μην πεινάσεις. Ήξερε ότι μπορεί. Πώς το πολέμησε ο Κύριος, πάλι με τη Γραφή. Πάλι με τη γραφή. Η γραφή με τη γραφή. Έχει δεν ξέρει γραφή, δεν κάνει τίποτα. Έχει έγραπτο. Ναι. Δεν γνωρίζει. Ναι. Ούτε πάρτο, μόνο είσαι ο άνθρωπο. Και ο άλλο πειρασμό παρακάτω του λέει, τον ανεβάζει ψηλά. Και του λέει, να, οι βασιλείες είναι δικέ σου. Πέσε, πέσε κάτω να με προσκυνήσει, να σε δώσω. Εκεί βέβαια σαν Θεός του είπε, είπα πίσω μου Σατανά. Αλλά στο πτερίγιο που τον ανέβασε για να πέσει κάτω, στο ναό του Σολομώντα, του λέει πέσε κάτω, βλέπεις η Αγία Γραφή τι λέει, ότι άγγελοι θα έρθουν να σε πάρουν στις φτερούγες. Εισπάει τα πουδάρες. Ναι, άγγελοι, του λέει η Αγία Γραφή, της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι. Θα δώσει εντολή από ψηλά ο Θεός, να έρθουν οι άγγελοι να σε σώσουνε. Και τι, πέσε κάτω. Και τι είπε ο Κύριος τότε εκεί πέρα. Απάντησε ο Κύριος. Δεν θυμάμαι την απάντηση. Που θυμάται κανείς από εσάς. Πάλι με τη γραφή από εσάς. Ού πειράξεις το Θεό σου για να δοκιμάσεις να σε... Όχι, με τη γραφή πάλι απάντησε. Πάλι με τη γραφή μου ξεφεύγει το μυαλό του. Λοιπόν, του σταμάτησε επειδή πήγα να πω κάτι παρακάτω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάλι με γραφή απάντησε ο Κύριος. Αυτά τα αναφέρουμε τώρα για να ξέρουμε ότι εφόσον έχουμε γνώση της γραφής, όχι απλώς διανοητική, δεν φτάνει, γιατί διανοητική είπαμε έχει και ο διάβολος και τη γνωρίζει άπτεστα, άπτεστα την Αγία Γραφή. Αφού ήταν εκεί. Αλλά είναι μαύρος. Εκεί δεν ήταν και έπεσε. Αλλά είναι μαύρος. Ολόμαυρος, γιατί δεν εφαρμόζει τίποτα την Αγία Γραφή. Και γυμνός. Ε? Και γυμνός. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η άγνοια, μάλλον η άγνοια της Γραφής είναι σκοτάδι, η γνώση της Γραφής η απλή, η διανοητική είναι χωρίς νόημα, γιατί χωρίς νόημα και μάλιστα για το κακό χρησιμοποιεί ο διάβολος όλη την Αγία Γραφή. Και εκεί του μοιάζουμε.
Αλλά μόνο γνωρίζουμε και δεν κάνουμε και ένα βήμα. Είναι αναγκαίο να κάνουμε ένα βήμα. Λοιπόν, μελέτη λοιπόν της γραφής. Καθεκάστην. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσω σε λέει. Και η ευλογία που λέει ο Κύριος είναι η προσευχή εδώ μέσα και η υμνολογία και η μελέτη της γραφής. Δεν αποσχώνται αυτά. Αν ανοίξουμε εδώ την ίδια την γραφή θα δούμε ότι λέει ότι η πρώτη εκκλησία καθημερινά συγκεντρωνόταν, λάτρευε τον Κύριο και είχε ανάγνωση γραφής. Αυτά που είχαν τότε, την Παλαιά Διαθήκη. Δεν γίνεται σύναξη στην εκκλησία, γι' αυτό και στην εκκλησία που πηγαίνουμε και είναι θεία λειτουργία, είναι απαραίτητο το κήρυγμα. Απαραίτητο. Θεσπισμένο στους Αγίους Αποστόλους. Τώρα ότι μουρμουρίζουν μερικοί από κάτω έχουν άγνοια άνθρωποι. Αυτό είναι παντοτινό, το ξέρουμε. Προχωράμε παρακάτω. Λέγει λοιπόν ότι όλες οι αιτίες που προκαλούν έρηδες και τσακωμούς, όλες οι αιτίες βρίσκονται στις επιθυμίες που έχουμε και ζητάμε ικανοποίηση. Το επαναλαμβάνω, εκ των ειδονών ημών των αντιστρατευομένων εν της μέλεσιν ημών. Οι ειδονές που έρχονται κόντρα με τούτα εδώ μέσα που δεν ικανοποιούνται από τις ειδονές και διαμαρτύρονται και με τούτο εδώ μέσα. Αυτά τα μέλη τα πνευματικά διαμαρτύρονται και λένε όχι ειδονές αλλά ανάγκη. Ό,τι γίνεται από ανάγκη. Ανάγκη είναι και η μελέτη του Θεού. Όπως δεν ζεις χωρίς τροφή, δεν ζει ψυχή χωρίς τροφή. Πώς το κάνω, αυτά είναι παναλληλένδετα. Πάνε μαζί. Και λέγει τώρα λοιπόν, επιθυμείτε αγαθά και ουκ έχετε και δεν τα έχετε. Για να τα κάνετε τι, λέει ο αδερφόθεος Ιάκωβος, επιθυμείτε αγαθά και δεν τα έχετε, για να τα σκορπίσετε, να τα δαπανίσετε, εν τες ειδονές ημών, για να ικανοποιήσετε τις ειδονές σας, τις απολαύσεις. Τώρα, δεν χρειάζεται εγώ να δώσω απάντηση. Μας πέρασε μία εποχή που στο εκατονταπλάσιο ικανοποιήσαμε τις επιθυμίες μας και σε τροφές και σε ρούχα και όλα τα... Δεν είναι έτσι. Σε πολλαπλάσιο άριθμο. Για να πούμε ότι έχουμε, ότι χορτάσαμε, δεν το είπαμε. Και τώρα που καταλαβαίνουμε ότι αφαιρούνται, τώρα καταλαβαίνουμε ότι είχαμε και δεν έχουμε. Πέρα για πέρα. Λοιπόν, όχι, διαμαρτυρόμαστε γιατί να μας τα πάρουν. Ειδονές λοιπόν. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μέσα στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, η μοιχεία είναι σε απροχώρητο βαθμό ένα έργο που επιτελείται κάθε μέρα. Η μοιχεία. Εξαπατάει ο άνδρας τη γυναίκα ή στα μάτια του ίδιου είναι μοιχός και είναι μοιχή. Δεν έχει, και το έχουν σε μόδα και σε κάθημα αυτό το πράγμα. Εδώ λέει λοιπόν μοιχή σε εμάς τους άνδρες και μιχαλίδες στις γυναίκες. Ούκ είδατε ότι η φιλία του κόσμου με τον αγαπάτε τον αμαρτωλό κόσμο. Το λέει κόσμο εδώ η Αγία Γραφή εννοεί τον κόσμο της αμαρτίας, τον κόσμο της βρωμιάς, τον κόσμο της αθεΐας. Λέει λοιπόν δεν γνωρίζετε ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστί. Ότι είναι έχθρα που στρέφεται εναντίον του ίδιου Θεού. Την αποστρέφεται ο Θεός. Την αποστρέφεται ο Θεός. Θυμόσαστε εκεί τον παράλυτο που το γιάτρεψε ο Κύριος και του είπε στη συνέχεια αυτόν έκανε καλά
του ρώτησε πρώτα να θέλει να γίνει καλά, για ένα ερώτημα που το γνώριζε ο παράλληλος στο βάθος. Σε εμάς απλώς δημιουργεί ένα ερώτημα, μα γιατί να του πει θέλει να γίνεις καλά, παράλληλος ήταν και είχε το 38 χρόνια στο κρεβάτι, δεν έχει το πει. Δεν ήξερε ο κύριος ότι θέλει να γίνει καλά. Σίγουρα ήξερε. Αλλά γι' αυτόν είχε το νόημα. Αυτό που θα ακούσουμε παρακάτω. Τον κάνει καλά και του λέει πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Και να μην ξανακάνει την αμαρτία. Ζούσε μέσα στην αμαρτία ο άνθρωπος. Ανήκε στην κατηγορία εκείνων που είχαν φιλίας του αμαρτωλού κόσμου. Στον αμαρτωλό κόσμο. Και έχει καταντήσει παράλληλος και στην ψυχή και στο σώμα. Από τον πολλό μαρτυρών, ασθενή του σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Λοιπόν, ως αν βουληθεί, φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Εκείνος που θα θελήσει να γίνει φίλος του αμαρτωλού κόσμου, επαναλαμβάνω, ο κόσμος εδώ είναι ο κόσμος της αμαρτίας. Εκείνος που θέλει να γίνει φίλος του αμαρτωλού κόσμου, γίνεται φίλος εχθρός του Θεού. Ο φίλος του αμαρτωλού κόσμου, εχθρός του Θεού. Ο Κύριος λέει στους ειλικρινώς αγαπώντας Αυτόν. Στους ειλικρινώς αγαπώντας Αυτόν. Εμεί, φίλοι μου, εστέ. Εσείς είστε δικοί μου φίλοι, γιατί δεν αγαπήσατε τον κόσμο, αλλά αγαπήσατε εμένα. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου σε αυτό. Ή δοκείτε ότι κενός η γραφή λέγει προσφθόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατόξενην ημίν. Θα εξηγήσω και το πράγμα, να το καταλάβουμε. Λέει, ή δοκείτε, ή νομίζετε ότι κενός, κούφια, κενό είναι το άδειο, είναι το κούφιο, ότι κενός η Αγία Γραφή αναφέρει ότι το πνεύμα δόθηκε για να έχει φθόνο απέναντι στα αμαρτωλά πάθη. Δεν κατοίκησε μέσα μας έτσι για να φθονεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά θέλει να μας καθαρίσει, θέλει να μας φέρει κοντά στο Θεό, να ζούμε την Αγίο Πνεύμα τη ζωή. Τώρα, γνώση της γραφής. Ήρθε ο Κύριος στη γη και είπε, όταν πάτησε κάτω τα ποδάρια του και ξεκίνησε το κήρυγμά του, «Ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Ήρθε ο Ιησούς ο πρόδρομος πριν τον Χριστό, «Ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Και όλοι γενικά όσοι κήρυξαν είπαν, ήρθε ο Κύριος, που είναι η βασιλεία των ουρανών. Όλοι στο όνομα του Κυρίου κήρυξαν. Και όλοι κάλεσαν τους ανθρώπους να έρθουν κοντά στο Χριστό. Γιατί αυτός είναι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Το φως, η αλήθεια και η ζωή. Είναι το φως, επαναλαμβάνω, ο Κύριος, η αλήθεια και η ζωή. Μας προτρέπει λοιπόν, αφού είναι το φως, η αλήθεια και η ζωή, μας προτρέπει ο Άγιος Ιάκωβος και λέει «Υποτάγητε ούν το Θεό, σκύψτε το κεφάλι και υπακούστε στο Θεό, δείξτε υποταγή, εκούσια θεληματική». Όχι καταναγκαστική. Όχι καταναγκαστική.
αντίστητε το διαβόλου και φεύξετε αφημών. Αν λοιπόν κάνετε υπακοή στο Θεό και στο Θεό, τον αγκαλιάζετε τον Θεό, μπορείτε να αντισταθείτε στο διάβολο. Δεν κάνετε υπακοή, δεν μπορείτε να σταθείτε. Γιατί ο διάβολος από ανυπακοή έφυγε από το Θεό. Έχασε τη δόξα του. Από ανυπακοή τη δόξα του. Λοιπόν, εσείς υποταχθείτε για να το διώξετε. Με χωρίς υπακοή δεν φεύγει ο διάβολος. Πρέπει να κάνουμε υπακοή στο θέλημά του. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Και παρακάτω λέει, μη σε ενέγγεις ημάς πειρασμός. Πρώτα γίνει το θέλημα του Θεού και μετά ο πειρασμός διώγνεται ο ακούσιος και ο ακούσιος και ο εκούσιος, ο θεληματικός πειρασμός φεύγει. Διώκεται με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, με την υπακοή μπορούμε να αντισταθούμε στο διάβολο και φεύξεται εφημών και θα φύγει από κοντά μας. Και θα μείνει η Βασιλεία του Θεού. Αφού ήγηκε η Βασιλεία του Θεού και είναι εντός ημών, όπως είπε ο Κύριος, λέει η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Μην ψάχνουμε. Όσο και να λέει ποιος πήγε και γύρισε και τα αρέστα, αυτό σημαίνει άγνοια. Αυτό που προσφέρει τις γραφές, αυτός είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Να τη Βασιλεία του Θεού εδώ είναι. Η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ μέσα. Όσο ασχολούμεθα, τόσο γλυκαινόμαστε. Όσο απομακρυνόμαστε, τόσο παγώνουμε. Αφού δεν αγαπάς, πώς θα πλησιάσει την αγάπη που υπάρχει εδώ μέσα. Εδώ μέσα όλο αυτό γράψουμε αγάπη απ' έξω. Λοιπόν, εγγύσατε το Θεό. Ακουμπήστε στο Θεό, στη γραφή που μιλάει για το Θεό. Και εγγυή ημίν. Ακουμπήστε τον, αγγίξτε τον και θα σας αγγίξει. Το εγγυή σημαίνει εγγυή. Εγγυή. Μία λέξη, θα σας ακουμπήσει και ο Θεός. Καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Καθαρίσετε τις καρδιές. Παραγγέλει σε εμάς που είμαστε αμαρτωλοί, γιατί μια μέρα να ζήσουμε και μια ώρα να ζήσουμε πάλι αμαρτωλοί θα είμαστε. Καθαρίστε τον τρόπο της καθάρσεως, το διδάσκει η Εκκλησία μας, βεβαίως είναι εξομολόγηση. Αλλά για να φτάσουμε στην εξομολόγηση πρέπει να κατανοήσουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σίγουρα και ακόμη ότι η αμαρτία δεν έρχεται από έξω. Η αμαρτία δεν έρχεται από έξω. Από μέσα είναι το κακό, από μέσα ανοίγει η πόρτα και περνάει ο εξαποδίτης μέσα και μας συμβουλεύει. Διάβαζα σε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ποιο, μάλλον στον Αγίο Ανδρέα το Σαλό, ότι πήρε στον δρόμο ο Άγιος και βλέπει δύο δαίμονες να συνεννοούνται, ακούει τον διάλογο που κάνουν τα δαιμόνια, λέει, εσύ πήγαινε σε αυτόν και εγώ θα πάω στον άλλον να πω πώς θα σακωθούν εκεί δύο, το ίδιο, για το ίδιο πράγμα. Γιατί το λέω και το πράγμα, για να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο αδερφός που είναι εδώ πέρα για τις πράξεις που κάνει δεν γνωρίζει ότι έχει τον υποβολή, συγγνώμη που πάει έτσι εδώ και σε, για μένα θα το πω τώρα, μην παρεξηγηθώ. Για τις πράξεις που κάνω εγώ, δεν αντιλαμβάνω εγώ ότι έχω τον υποβολέα που μου λέει κάνε αυτό. Και εγώ λέω ναι και ξεπηδάει με από εδώ μέσα, το κακό που έχω, συνεργάζεται και είναι το κακό. Χωρίς συνεργασία, κακό δεν γίνεται. Χωρίς να συνεργαστούμε με τον πειρασμό, κακό δεν γίνεται.
πρέπει να δεχτούμε τι θα μας πει. Επομένως, εγγύσατε το Κύριο, εγγύσατε, ακουμπήστε τον, τον Κύριο. Και εγγύη θα σας ακουμπήσει και θα σας βοηθήσει. Και φεύξετε αφημών ο πειρασμός και θα φύγει από εσάς ο πειρασμός. Αλλιώς δεν φεύγει. Τον πολλαπλασιάζουμε όταν νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας δυνάμεις και θα κάνουμε σαράτα με τον άλλον που έχουμε δίπλα μας. Και λέει παρακάτω, αγνίσατε, αγνίσατε, αγνίσατε τας καρδίας δίψυχη. Ονομάζει, αναφέρει το χαρακτηρισμό εδώ, διψυχή, δύο ψυχές. Μία με τον κόσμο και μία με τον Θεό. Δυσύν κυρίες δουλεύει, διψυχός είναι αυτό το πράγμα, διψυχός. Στηριχθήκαμε, επαναλαμβάνω, σε αυτά που μας σερβίρανε, που λέγεται οικονομία, και πατηρήσαμε όλοι. Είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω και να πούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί θέλαμε εκ των ειδωνών ημών να στις ειδονές μας να στηρίξουμε την ευτυχία της ζωής. Στηριχθήκαμε εκεί και τώρα πάμε να καταρρεύσουμε. Αφού λοιπόν ο πειρασμός κατάφερε να μας αφαιρέσει τις υποδομές τις πνευματικές από μέσα, γιατί εμείς, επαναλαμβάνω, δεχτήκαμε και δώσαμε τους θησαυρούς στους πειρασμούς, έμεινε άδεια από θρησκευτική και ηθική υποδομή, από πίστη, η καρδιά μας άδεια έμεινε εντελώς. Στηριχθήκαμε λοιπόν στις υποσχέσεις να αρκώνται και στα χρήματα που πρόσφεραν. Τώρα κάνουν άρση και εμείς καταραίουμε, γιατί δεν εγγύσαμε τον Κύριο να μας εγγύσει ο Κύριος όπως έπρεπε. Δεν τον εγγύσαμε. Θα πρέπει λοιπόν μετά από αυτή την κατάσταση να ακολουθήσει η ταλαιπωρία. Κάποια δεινά να υποστούμε. Είναι συνέπεια. Και ας το δούμε. Ταλαιπωρήσατε, θέλετε να διορθωθείτε, ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε. Προσέξτε, το πένθος δεν έχει σχέση με τον θάνατο, καμία σχέση, αλλά έχει σχέση με το κακό που κάνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε, από το οποίο υποφέρουμε και εφόσον φύγει από τη μέση, αντιλαμβανόμαστε τι συμφορά διαπράξαμε και κλαίμε για το κακό που κάναμε. Κλαίμε για το κακό που κάναμε. Ταλαιπωρήσατε και επενδύσατε. Και κλάψατε. Εδώ μας παραγγέλει η Γραφή να ταλαιπωρήσουμε τον εαυτό μας, να επενδύσουμε για το κακό που πράξαμε και να κλάψουμε γι' αυτό. Ζητάει να κλάψουμε. Είναι κοινός αυτό που λέει και η Αγία Γερόντισσα επάνω στη Βηθλεέμ, να δείξουμε μετάνοια, έστω με μία λέξη, μετάνοια. Μετάνοια ουσίας, για να μας ελεήσει ο Θεός και να γίνει αποκατάσταση και ηρεμία ανάμεσά μας στον κόσμο μέσα όσο είναι δυνατόν. Και εδώ λέει αγνίσατε, το ξαναλέω, τας καρδίας. Ζητά να γίνουν αγνές οι καρδίες. Λέει ο προφήτης Ισαΐας σε ένα σημείο, αφαιρέσετε, να αφαιρέσετε από μέσα σας τα ανομία σας και εγώ θα σας καθαρίσω. Να αφαιρέσετε τις ανομίες σας και εγώ θα σας καθαρίσω, θα σας κάνω, όπως λέει εδώ, αγνούς στην καρδιά. Να τις αφαιρέσουμε, να ζήσουμε δηλαδή σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Να ζήσουμε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η Εκκλησία μας, όπως την έχουμε αυτή την περίοδο που θα διανύσουμε από εδώ και πέρα, την ονομάζει Τριώδιο ή περίοδο μετανοίας. Τριώδιο ή περίοδο μετανοίας. Το Τριώδιο είναι, λέει, ένα στάδιο πνευματικό.
και έχει ένα ωραίο τροπάριο που λέει «Το στάδιο των αρετών είναι όκτε». Λέει «Η εκκλησία μας λοιπόν σας έχει ανοίξει ένα στάδιο για να μορφύνει την ψυχή σας με αρετές. Ελάτε λοιπόν στην εκκλησία να σας μάθει σαν μάνα που είναι πώς θα περπατήσετε για να αγγίσετε την ψυχή σας». Λέει, έλεγε μάλλον ο Άγιος Αυγουστίνος στη γλώσσα που ζούσε τότε στην Ρώμη, «Extra ecclesia non salus est», θα το εξηγήσω. Έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. «Extra ecclesia», έξω από την εκκλησία, «non salus», δεν υπάρχει σωτηρία. «Salus» είναι η σωτηρία. Λοιπόν, πώς ζητάς εκτός εκκλησίας τη σωτηρία σου και πώς αποκτάς το δικαίωμα να λες ότι είσαι ο καλύτερος χριστιανός και πώς αποδεκτάς το δικαίωμα να λες ότι είμαι και χριστιανός στο τέλος τέλος. Χωρίς τη μάνα σου, πού πας? Έχεις ανάγκη από τη μάνα. Και λέει και η Αγιορείτουσα εκεί στην Αγία Άννα, κράτησε καλά την Παναγία από το φουστάνι. Τη μάνα. Χωρίς τη μελέτη των γραφών, τα κοράκια θα μας φάνε. Οι Ιεχωβάδες, οι Ευαγγελικοί, τον Αντώ... αυτοί κάποτε ήσαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Από άγνοια φτάσανε εκεί που φτάσανε. Και ο Άριος ήταν ένας καλός θεολόγος. Αλλά με διαστροφή του μυαλού έγινε ο πρόσωπος της Εκκλησίας. Διαστροφή. Απλότητα χρειάζεται. Υποταγή, υποτάγεται το Θεό. Και εδώ δίνει μια εντολή που είναι βασική εντολή. Λέει «Μη καταλαλείτε αλλήλων». Μη καταλαλείτε αλλήλων. Μη κατηγορεί ένας τον άλλον. Μη κατακρίνει. Αλλήλων μεταξύ σας, να μην υπάρχει η κατάκριση. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτός που κατακρίνει έχει πρώτον υπερηφάνεια. Αφού κατακρίνει τον άλλον, είναι ανώτερος από τον άλλον. Είναι κατώτερος ο άλλος. Δεύτερον, δεν έχει αγάπη στον αδελφό του. Καμία απολύτως. Αφού τον εξουθενώνει, τον εξοντώνει πνευματικά, αφού τον κατηγορεί, δεν χρειάζεται η καταλαλιά. Οι πατέρες λένε ότι εφόσον κατακρίνεις τον άλλον, το λετρός κατά έναν τρόπο. Και σου συνιστώ, πάψε να τρως τον αδερφό σου με την κατάκριση και τότε πήγαινε να κοινωνήσεις. Yeah. Διαφορετικά, ως συνιστία και να κάνεις, δεν γίνεται δεκτή. Yeah. Όπως ο Πάτερ Παΐσιος, καθόμουν σήμερα στο γραφείο και το διάβασα και τον έγραφα, λέει ότι ένας λογισμός κακός εξουδετερώνει νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Αλλά διαλύει και μια πολύ... Όσα έργα και αν κάνεις, βάζοντας ένα κακό λογισμό, πάει, στράφει το έργο το καλό που όντως γίνεται. Για κοιτάξτε, το λέει ο κύριος αλλιώς, πώς το λέει. Εγώ λέει, μοίρασα το 10% στους φτωχούς, το είπε ο Φαρισαίος. Ναι. Ναι, λέει, και είμαι από την πλευρά αυτή ενάρετος άνθρωπος και στο Θεό πιστεύω, είχε αρετές, αλλά οι αρετές του όλες πέσανε στο κενό, είσαι άχρηστες. Γιατί λέει ο Κύριος, κατέβηκε μη δικαιωμένος από το ιερό. Έκανα προσευχή και πήγα, στράφηκε προσευχή και οι αρετές που είχε. Ένας κακός λογισμός. Η έδρα όλων των πράξεών μας είναι εδώ. Εδώ είναι. Γίνεται συγκατάθεση εδώ και μετά η καρδιά λέει το ναι και μετά γίνεται το έργο. Επαναλαμβάνω, αχριστεύονται όσα καλά έργα και αν κάνουμε, όσα καλά έργα και αν κάνουμε, αν κατακρίνουμε.
είναι βασικό. Μας το παραγγέλει ο Κύριος. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και αλλού λέει ο Κύριος πάλι, ο λόγος ημών, ο λόγος ο δικός μας, που λέμε, κρίνει μας. Τι είναι πει αυτό? Θα σας κρίνει. Θα σας κρίνει. Μα δεν θα γίνει δεύτερη παρουσία. Να εσύ τοποθετείς τον εαυτό σου στην κόλαση. Όταν κρίνεις τον άλλον, όταν τον κρίνεις τον άλλον, σε κρίνει ο λόγος σου. Αυτός που λες. Ήδη έχεις πας στα ερήφια, δεν πας στα πρόβατα. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Εκεί να κάνω μια αυτή, αυτό να μυαλό, κάνεις. Το μυαλό πάει σε ένα κακό. Δεν το κάνεις όμως, αλλά εκεί, λέει εκεί, μου φέρει το μυαλό, τη φαγυρίζει στην ατιμία, το ξέρω εγώ. Δεν το κάνεις όμως. Ναι. Λες μια προσευχή, ξέρω εγώ, φέρνει. Ωραία. Αλλά άνθρωποι μας, έρχεται ο συλλογισμός αυτός, ναι. Η ατιμία. Ναι. Πόσο μπορούμε να την κρατήσουμε, αν δεν κάνει προσευχή, δεν φεύγει. Με τίποτα. Σωστά, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Το κάπου το είπα. Απόστολος το Παύλος τι λέει, θέλω να κάνω το καλό λέει, αλλά το μέσα μου δεν μου το επιτρέπει. Ναι. Θέλω να κάνω το καλό. Αλλά δεν βρίσκω λέει το. Λέει ου γαρ ο θέλω πράσω, ου γαρ, γιατί δεν πράττω ου πράσω ο θέλω, εκείνο που θέλω, ο ου θέλω, αλλά εκείνο που δεν θέλω ποιο. Αυτό, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δύο κόσμους μέσα του, το καλό και το κακό. Και επομένως σωστά είπες ότι με τη δύναμη του Κυρίου αντιστρατευόμαστε το κακό που μας πολεμάει κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Εκεί χρειάζεται η προσευχή και η μετάνοια. Το μυαλό μας πάει στο κακό ή σκέπτεται, ας πούμε. Εκεί θα πρέπει αυτομάτως να επανέλθουμε με τη μετάνοια. Να ζητήσουμε συγγνώμη για την σκέψη και μόνο που κάναμε. Ναι, αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η βάση. Ναι, γι' αυτό και λέω ο Κύριος ότι πέφτετε, σηκωνόσαστε, δεν κάθετε. Ναι, να μην καθόμαστε στην τόση. Αυτό είναι το θέμα όλο, όλο. Δεν είναι δικό μας έργο το να λέμε ότι μπορούμε να σωθούμε. Είναι δικό του έργο. Μετάνοια λοιπόν. Σωστά υπόθηκε. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, και τελειώνω, τούτο το πράγμα, εδώ, ότι εδώ στο τσεπάκι μας κουβαλάμε όλοι μας δύο πράγματα, ζωή και θάνατο, αμαρτία, Χριστό. Θα το πω έτσι απλά, το καταλάβουμε. Θέλουμε και πάμε και αγκαλιάζουμε τη ζωή, ζούμε. Θέλουμε και αγκαλιάζουμε το θάνατο, θανατωνόμαστε. Επειδή λοιπόν είναι μέσα μας και οι δύο κόσμοι, όπως υπόθηκε προηγούμενος, δεν κάνω εκείνο που θέλω, εκείνο που δεν θέλω. Το λέω ο Παύλος. Λοιπόν, αυτή την πάλη την έχουμε όλοι να την κάνουμε. Και αφού το είπες Ευάγγελε έτσι εσύ προηγουμένως, και πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν έχουμε να αντιταχθούμε απέναντι λέει σε ανθρώπους που έχουν σάρκα, που φοράνε σάρκα, που έχουν σώματα, που έχουν αίμα επάνω τους, προς αίμα και σάρκες, έτσι λέει, αλλά προς τα πνευματικά εν της επουρανής. Έχουμε να πολεμήσουμε με τους δαίμονας που είναι στα, ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Λοιπόν, συνεπώς, αφού έχουμε να πολεμήσουμε εκείνους, αυτούς θα προσέξουμε. Όχι τον Α και τον Β που μας έρχεται και μας εκθρεύεται, γιατί δεν είναι έργο δικό του, είναι έργο εκείνου που είναι από πίσω από εκείνου, επαναλαμβάνω. Λέει στον άλλον, κύριε, τόσο δυστυχισμένος και ταλέπορος, το βλέπεις να οργίζεται εναντίον του άλλου και να λιώνει κυριολεκτικά από το θυμό και να λες, βρε, να αντιλαμβάνεις ότι είναι δυστυχισμένος. Γιατί τρέμει ολόκληρος επάνω του. Ποια καλοσύνη έχει.
Δίκιο έχει ο πατέρ Παΐσιος που λέει ότι γέροντα του λέει καλόγρια, γιατί άφησε ο Θεός και τη άρπαξε ο πατήρ Ευλόγιος επάνω στον βράχο που προσευχόταν και έλεγε Κύριε Χριστέ λεϊσόν με, και έφυσε ο διάβολο και τον έδιρε και λέει ποιος της έφαγε, λέει ο Παΐσιος, ο πατήρ Ευλόγιος, αφού τον έδιρε ο διάβολος. Όχι βρε, ο διάβολος της έφαγε. Γιατί ο πατήρ Ευλόγιος είχε προσευχή και δεν μίλησε και έλειωσε ο διάβολος από το κακό του. Έτσι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που τσακώνονται, ο μη ομιλών και υπομένων νικάει. Ο ομιλών και είναι έκδημος και ούτω καθεξής, λιώνει από το κακό του. Τελείωσε. Είναι αυτό νόμος. Νόμος. Κλείνω το θέμα. Χρέος έχουμε. Να μάθουμε να πολεμάμε το διάβολο. Και για να γίνεται αυτό πρέπει να αγνίσουμε, το προσέξουμε για το πράγμα. Έχει σημασία. Τις καρδιές μας πάνω στον νόμο του Θεού. Πάνω στην προσευχή που μας πολεμάει, ειδικά εκεί στην προσευχή όσο δεν παίρνει άλλο. Πάνω στον εκκλησιασμό, στον εκκλησιασμό που το μυαλό μας θα είναι στην προσευχή, για να μας ελεήσει ο Κύριος, να ελεήσει ο Κύριος όλο τον κόσμο και όχι μόνον εμάς. Λοιπόν, εύχομαι, είπες. Καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, να είναι ο Κύριος μαζί μας. Λοιπόν, για άψε το, φεύγουμε τώρα. Τελειώσει μετά δεν πιάνετε. 6 πιάνω. Όχι, 8. Λοιπόν, λάθος, τι θα κάνουμε. Δεν πειράζει. Η πρόθεση μετράει. Νόμιζα 7. Αν τόσο θα χάσει από τους 6. 6 με αυτά. Γιατί είναι αργά πολλά φίλια. Έχετε και έναν άρθρο. Λοιπόν, Μα τιμωρεί ο Θεός αυτές τις πρέπει. Δεν εξοντώνει ο Θεός. Δεν. Φωτίζει. Αλλά έχουμε απέτηση όμως όταν μας τυχαίνει κάτι το ανάποδο, παρακαλάμε και λέμε γιατί δεν μας βοηθάει τώρα. Εκεί τα μάτια δεν βλέπουν. Μας βοηθάει, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Τα μάτια δεν βλέπουν καθόλου. Τα μάτια δεν βλέπουν, έτσι. Πώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρέα, όλοι. Γεια σας, ένα πολύ ωραίο.